Σήμερα φιλοξενούμε στον 984 τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, το κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Αν και οι ρίζες είναι εδώ, έτσι, κριτικός. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταγωγή. Από πού? Από την Ιεράπετρα. Α, Ιεραπετρίτης, λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, έχουν μείνει ουσιαστικά 30 μέρες καθαρές. Mm-hmm. Βγάζω έξω και τις μέρες του Πάσχα, τη Μεγαλοβδομάδα. Στην πορεία προς την Ευρωκάλπη. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, είστε μέλος κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, πρέπει να πω, και είστε μάλιστα και από αυτούς που ασχολούνται με τα διεθνή ζητήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ερώτημα: συζητάμε ακριβώς για το τι παίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ευρωπαϊκό χώρο? Κοιτάξτε, τώρα η προεκλογική συζήτηση, όπως περιγράψατε και εσείς πριν λίγο, με άλλα ασχολείται, γιατί πιστεύουμε ότι στα κύρια, στα βασικά, στα στρατηγικά σημεία συγκλίνουν οι αποφάσεις τους, οι κατευθύνσεις τους, τα προγράμματά τους, άμα θέλετε. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό στα κύρια και στα βασικά, δηλαδή ότι θέλουν μια οικονομία της αγοράς με τις επενδύσεις των μεγάλων ομίλων, που να κερδίζουν αυτοί στις πλάτες των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, της μικρομεσαίας αγροτιάς. Αυτή είναι η ουσία, και συμφωνούν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ, τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή μας. Αυτές οι συμφωνίες νομίζουμε ότι είναι οι κύριες και οι βασικές. Γι' αυτό, για παράδειγμα, δεν πρέπει να κάνει έκπληξη σε κανέναν η αποκάλυψη προχθές της κυρίας Μπακογιάννη ότι, κοιτάξτε να δείτε, λέει, το 2015 υπήρξε και μια συζήτηση να τα βρούμε, να προχωρήσουμε μαζί σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και θυμηθείτε, ήταν μάλιστα την εποχή της, που ήταν πάνω στην Κολοτούμπα. Φανταστείτε τώρα, με όλη αυτήν την πορεία που έχει διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μοιάζουν, πόσο κοντά, πόσες συγκλήσεις υπάρχουν ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο γιατί υπογράψαν το τρίτο μνημόνιο μαζί, γιατί στηρίξαν όλες τις φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί συμφωνήσαν και ψηφίσαν μαζί τον εθελούσιο φόρο στους εφοπλιστές που μόνο το ΚΚΕ καταδίκασε, που έχουν μειώσει τα κέρδη των μετόχων τα κέρδη των μετόχων από το 15% στο 10%, γιατί έχουν μια σειρά από αποφάσεις, όπως η τελευταία προκλητική που λέει ότι η εταιρεία που παίρνει επενδύσεις μπορεί να κάνει την επένδυσή της ανενόχλητη στον Αιγιαλό, στις ακτές, και δεν χρειάζεται να καταθέσει από πριν χωροταξικό σχέδιο και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει μετά. Και ξέρετε, επειδή στο Ευρωκοινοβούλιο που ήμουν ευρωβουλευτής μέχρι πρόσφατα, επί της ουσίας όλες αυτές οι αποφάσεις είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει τι? Ότι ο επενδυτής είναι η ιερή αγελάδα, ο οποίος δεν χρειάζεται να δίνει αλεστικά και λογαριασμό για τίποτα, θα παίρνει την αδειοδότηση από τα πριν, και αν κάποιος προσβάλλει, έχει κάποια υπόνοια για περιβαλλοντική, τότε θα... Δεν χρειάζονται δηλαδή εγκρίσεις, άδειες και όλα αυτά που ήταν, γιατί είναι, υποτίθεται, ότι τον εμποδίζουν στο να στηθούν οι επενδύσεις. Όμως εμείς, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι επενδύσεις και ανάκαμψη, γιατί ανοίγουν και δουλειά στην Κρήτη, υπάρχει μια συζήτηση. Λέμε επενδύσεις, ανάπτυξη για ποιον? Και η ανάπτυξη που έρχεται, η ανάκαμψη που έρχεται, είναι μια ανάκαμψη που θα είναι σημαδεμένη από μεγάλη κερδοφορία των ομίλων. Και για τον Κοσμάκη, αυτό θέλουμε να το πούμε, ότι δεν θα είναι αυτό που ίσως έζησε τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή ότι με τον τουρισμό, με την οικοδομή, ότι θα μπορούσε να τη βγάλει πέρα και να έχει ένα εισόδημα. Θα δουλεύει περισσότερο, με χειρότερους όρους, και όχι μόνο δεν θα εξοικονομεί, δεν θα βάζει την πάντα, δεν θα μπορεί να καλύψει ούτε τη χασούρα του χειμώνα. Και αυτό φαίνεται σε όλους τους δείκτες, δηλαδή, και μπορεί να σηκώνονται οι προϋπολογισμοί, να χτυπάνε κόκκινο οι κρατήσεις, όλοι οι δείκτες να είναι πάνω. Αυτό θα μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στους ομίλους και τον εργαζόμενο, τον αυταπασχολούμενο. Δηλαδή
θα έρχονται τα βραχιολάκια στους ξενοδοχείους και στα ξενοδοχεία και θα περνάνε κυριολεκτικά λουκέτο στον αυτοαπασχολούμενο. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει πάνω σε μια τουριστική βιομηχανία που είναι δουλεμένη στο να κερδίζουν οι λίγοι και να τσακίζονται, να δουλεύουν με όρους άθλιους οι εργαζόμενοι ή πολλοί. Ξέρετε, και θα έρθουμε και στα ζητήματα της Ευρώπης και από την κτηθήσα εμπειρία ως ευρωβουλευτής, αλλά κυρίως μιλώντας στους υποψήφιους ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αλλά μιας και το θίγεται, θέλω να σας ρωτήσω. Έχουμε 9 χρόνια μνημονίων. Ας μην μείνω εγώ στο περίγραμμα ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, επιτήρηση ούτως ή άλλως έχουμε. Αυτά τα 9 χρόνια έχουν ισοπεδώσει όλους τους εργασιακούς, κοινωνικούς και άλλους δείκτες, αλλά βασική πηγή της ισοπαίδωσης είναι το σμπαράλιασμα της οικονομίας. Θα πει κάποιος λοιπόν στον εκπρόσωπο και υποψήφιο του ΚΚΕ, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να πέσει χρήμα στην ελληνική οικονομία και από αυτό το χρήμα στο οποίο θα ωφεληθούν το κεφάλαιο, όπως λέτε εσείς. Με κάποιο τρόπο όμως δεν αλλάζουν προς το καλύτερο, έστω και σταδιακά, οι όροι από το να είσαι εντελώς άνεργος, υποαπασχολούμενος, το να έχεις μια θέση εργασίας, δεν αρχίζει και ξαναλειτουργεί διαφορετικά ακόμη και στη συνείδηση ενός εργαζόμενου? Θα σας θυμίσω μια παλιά ρίση του Μπρέχτ. Λέει, κάποτε πεινούσαν μόνο οι άνεργοι, τώρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Γιατί όλο ένα και περισσότερο η δουλειά που έχει κάποιος είναι με χειρότερους όρους, πολλές φορές δεν ξεχωρίζει σε απολαβές ή σε δικαιώματα από την περίοδο της ανεργίας. Δηλαδή ζούμε μια εργασιακή γαλέρα με όλες τις μορφές απασχόλησης να γενικεύονται. Είναι ενδεικτικό, πέρασε τώρα πρόσφατα οδηγία για την λεγόμενη προβλεψιμότητα των εργαζομένων, ότι η καλυμμένος είναι ο εργοδότης που απλά θα ενημερώνει γραπτός ότι μπορώ να σε απασχολήσω 12 ώρα, να σε πάρω τηλέφωνο και να είσαι on call για απασχόληση ή με mini job, με όποια μορφή απασχόλησης, αρκεί να σε ενημερώσω από τα πριν. Δηλαδή πάμε σε μια περίοδο και αν προσέξετε καλά τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύθυνση είναι η εξής. Εμείς σου παρέχουμε το ελάχιστο. Το ελάχιστο σημαίνει ούτε τα αυτονόητα δικαιώματα από παιδεία, υγεία, ασφάλιση, εργασιακά δικαιώματα, σε όλη τη γραμμή είναι το ελάχιστο. Από τα αντιπλημμυρικά μπορούμε να τα πιάσουμε κάποια στιγμή. Σε όλη τη γραμμή λοιπόν είναι η γραμμή του ελάχιστου. Οτιδήποτε πάνω από το ελάχιστο πρέπει να ξυλωθείς να πληρώσεις, πρέπει να πέσεις πάνω σε ιδιώτες που έρχονται, υποτίθεται, στο όνομα της ανάκαμψης. Και εδώ ερχόμαστε στο η Ευρωπαϊκή Ένωση με χρήματα του ελληνικού λαού, με τα λεγόμενα κονδύλια, παρέχει στήριξη στους ομίλους και στις επενδύσεις τους στο όνομα της αντιμετώπισης, λέει, του επιχειρηματικού ρίσκου. Το πακέτο Juncker, το νέο πακέτο InvestEU, όλα αυτά τα πακέτα δίνονται χρήμα στους ομίλους για να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, προκειμένου να ρίξουν και αυτοί κεφάλαια. Και έχει αποδειχθεί, ξέρετε, ότι αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που η Ελλάδα είναι πρωτοδεύτερη στην Ευρώπη σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχει στο μεγαλύτερο δίκτυο απογείωσης και της φτώχειας και της ανακυκλούμενης ανεργίας και της μερικής απασχόλησης. Έχεις δηλαδή σε μια σειρά κρίσιμους δείκτες που καθορίζουν την πορεία του εργατικού λαϊκού νοικοκυριού, έχεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το πού κατευθύνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιος στηρίζεται και ποιος μένει στην απόξω και μένει ευάλωτος και απροστάτευτος, είναι μια πραγματικότητα που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε, δεν είναι απλώς μια εκτίμηση, μια θεωρία, είναι η πραγματικότητα, ότι είναι η ένωση των μεγάλων ομίλων, του κεφαλαίου, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, δεν ήταν καλή και στράβωσε στην πορεία. Είναι αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται κτλ. Αυτά σήμερα είναι ανέκδοτο να τα πιστεύει κανένας, γιατί υπάρχει μια πλούσια πείρα που προσκούρει σε όλα αυτά. Και νομίζουμε από αυτή την άποψη σήμερα, με εμπιστοσύνη, ένας κόσμος ο οποίος τα περασμένα χρόνια
γιατί του είχαν πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγάλο περιδέρεο. Αποδείχθηκε το περιδέρεο μεγάλη θηλιά στο λαιμό του, που σήμερα μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Είναι ενδεικτικό αυτά που λέει το ΚΚΕ, που έλεγε πάντα για τη συνθήκη του Μάστριχτ, για όλα αυτά που έρχονταν και με τη συμμετοχή του κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την επαναστατική του πολιτική, το γεγονός ότι είχε παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο πάντοτε ήταν ένα στήριγμα για τη γνώση του λαού, ήταν μάτια και αυτιά στην Ευρωβουλή για το τι ερχόταν και προειδοποιούσε. Γι' αυτό και πολλές φορές λέτε, μας τα λέγατε, μας προειδοποιούσατε και τα λοιπά. Ένα στοιχείο ότι ένας κόσμος δεν ευνηδιαζόταν είτε το 90, είτε με το Μάστριχτ, είτε με την ΟΝΕ, είτε στη συνέχεια με την καπιταλιστική κρίση, ήταν το γεγονός ότι το ΚΚΕ έβλεπε τον αντίπαλο, τον μελετούσε καλά. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα ένας κόσμος μπορεί να σκεφτεί και σκέφτεται με τέτοιο τρόπο. Έχει αμφισβήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι το 74% των Ελλήνων, το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 74% δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό. Μόνο 26% των Ελλήνων έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία, μην φανταστείτε ότι είναι πιο ψηλά, 51% είναι. Αυτό τι δείχνει? Ότι η ανησυχία που έχει ένας κόσμος μπορεί να ακουμπήσει στις εκτιμήσεις του ΚΚΕ, στη μαχητικότητά του, στην εμπιστοσύνη που έχει, στην αγωνιστικότητά του, γιατί σήμερα το κρίσιμο είναι να χτιστεί ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε ένα δρόμο που χαράχτηκε, τον βαδίσαμε, χρεοκοπήσαμε, φαλυρίσαμε, ο κόσμος ζορίζεται και πρέπει αυτό να το δείξει αποφασιστικά με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, όχι μόνο στην Ευρωβουλή, αλλά και στις περιφέρειες, εδώ με τον Μαρόλη το Συντιχάκη, στο Δήμο με τον Δημήτρη το Βρύσαλη, αλλά και σε κάθε κάλπη όποτε γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές. Θα είναι ένα σημάδι χειραφέτησης, θα λέγαμε, μιας ενίσχυσης του ίδιου του λαού και πολλαπλασίασης της ίδιας της δύναμής του. Θα συζητήσουμε λίγο, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την Ευρώπη. Θα έρθουμε και στην γκάμα του πόσο επηρεάζουν τα εθνικά μας ζητήματα. Αλλά επειδή πρέπει να πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω πριν τη διακοπή να σας ρωτήσω. Σας άκουσα που είπατε ότι στην αρχή εισαγωγικά τι η ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια στρατηγική στόχευση έχουν στην πολιτική που εκφράζουν. Λέει όμως ο κόσμος, είναι το ίδιο για το ΚΚΕ και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή το λέτε έτσι, αλλά η επίτασή σας είναι για το ΣΥΡΙΖΑ που κατάφερε να κυβερνήσει όταν εσείς με τις θέσεις που έχετε σας αγαπάνε αλλά δεν σας παντρεύονται? Θέλω να πω, μήπως έχετε ένα πλάς λόγο ψυχολογικής, ανάγκη στις σφαίρες της ψυχολογίας, εσείς κοινωνικός λειτουργός έχετε σπουδάσει βεβαίως, καμία σχέση, αλλά λέω, μήπως είστε μονοπατή, μόνο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας το πω πως το λένε επικριτές σας του Κομμουνιστικού Κόμματος ή προσωπικά. Μάλλον θέλετε πάλι Μητσοτάκη, οπότε δεν σας νοιάζει γιατί το θεωρείτε πιο εύκολο πεδίο, εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι. Απαντήστε σας παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η καραμέλα είναι και από πολύ παλιά. Τότε θυμάστε, το ΚΚΕ έγκαιρα είχε επισημάνει τις ομοιότητες που υπήρχαν ανάμεσα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, εκείνα τα δύσκολα χρόνια που όλοι λέγανε φως και σκότος. Η πείρα έδειξε ότι κάλλιστα συγκυβερνήσανε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα και πορευθήκανε στον ίδιο δρόμο. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση του ΚΚΕ τότε. Αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι ψηφίσανε μαζί το τρίτο μνημόνιο και επί της ουσίας αυτό κυβερνά τα μνημόνια, ο δρόμος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στα κύρια. Βεβαίως διαφορές κάθε κόμμα έχει, δεν είναι ότι είναι όλα ίσωμα ή αναγνωρίζουμε διαφορές. Το θέμα όμως είναι στα κύρια, στα στρατηγικά, σε αυτά που καθορίζουν. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Σταθάκης πρόσφατα, ότι το τελευταίο διάστημα, λέμε το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε περάσει με ευρεία πλειοψηφία όλα τα βασικά νομοσχέδια και είναι στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο και τσάκισμα του λαού. Άρα λοιπόν βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι εμείς δεν έχουμε κανένα, και πάντοτε αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, και με το που είχαμε και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ
αντίστοιχα με την ευθύνη που έχει ο καθένας κάθε φορά, είτε από κυβέρνηση είτε από αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς λέμε ότι πρέπει να ενοχοποιηθεί ο ίδιος το καπιταλιστικό σύστημα που στηρίζουν και οι δυο τους και οι τρεις τους και το κοινάλ, γιατί με την πολιτική του και το κοινάλ, ξέρετε, ετοιμάζεται να είναι το παίζει έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα και με τους μεν και με τους δε να τσοντάρει και να είναι ο επόμενος εταίρος. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί, υπάρχει πλέον πείρα. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί και παραπάνω, με την έννοια ότι εμφανίζεται στον ίδιο δρόμο, αποτελεί κομμάτι της αστικής τάξης, στήριγμα του κεφαλαίου και ως κυβέρνησή του, και εμφανίζεται ότι είναι και υπερασπιστής της προόδου, της πάλης ενάντια στην ακροδεξιά. Από πού και ως πού πάλι ενάντια στην ακροδεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τραμπ, με τους Αμερικάνους, με την Σούδα, με την ανάπτυξη όλων αυτών των υπερελιστικών σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή, με τις βάσεις ανά την Ελλάδα, με τον Καμένο 4 χρόνια να συγκυβερνάει και να εμφανίζεται τώρα ότι είναι πάλι ενάντια στην ακροδεξιά, με τη Χρυσή Αυγή να αβαντάρει την καθυστέρηση της ουσίας, να έχει μεγάλη ευθύνη για την καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής 4 χρόνια. Εδώ το πιστεύετε αυτό, ότι μια κυβέρνηση μπορεί να καθυστερήσει όταν είμαστε στη δικαστική οδό, θα σας πει κάποιος? Ναι, υπάρχει απάντηση γι' αυτό, γιατί ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα, με την τραγική καθυστέρηση που δεν υπήρχε αίθουσα να βρεθεί, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έχουμε πάει σήμερα στα 4 χρόνια. Και η δίκη της Νιρεμβέργης 11 μήνες κράτησε. Και εδώ έχουμε 4 χρόνια και συνεχίζεται. Ή έχεις το ποινικό κώδικα να παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και να εμφανίζεται εδώ να πέφτει στα μαλακά η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και από κακουργήματα να γίνονται πλημελήματα. Τι εννοείται, ότι υπάρχει μια υπόγεια σχέση με τη Χρυσή Αυγή? Εμείς φαντάζομαι ότι είναι βαρύ να το πείτε αυτό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες και για την καθυστέρηση της με τις δικές του ευθύνες, αλλά έχει ευθύνες για την καθυστέρηση της δίκης, και ταυτόχρονα λέμε ότι υπάρχουν εδώ μια σειρά στοιχεία της ίδιας πολιτικής του, της πρόθεσης αντιλαϊκής πολιτικής που είναι αυτή που θρέφει τη Χρυσή Αυγή και το φασισμό. Είναι η αντιλαϊκή πολιτική του συστήματος, αυτού του καπιταλιστικού συστήματος που θρέφει το φασισμό και θρέφει αυτές τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη ευθύνη. Και εδώ τα βλέπουμε. Πηγαίνουν, φωτογραφίζονται στο Καστελόριζο με τον Κασιδιάρη, βγαίνουν υποψήφοι στη Μυτιλίνη και σε άλλες περιοχές που ήταν χρυσαυγίτες και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχεις κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι όχι μόνο δεν μπορεί να σηκώνει φλάμπουρο κατά της ακροδεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι πρόκληση κυριολεκτικά με βαριές ευθύνες για την ακροδεξιά όλο αυτό το διάστημα. Από πού και ως πού μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Μόρια, με τη Σάμμο, με τις απάνθρωπες συνθήκες κατά των μεταναστών που θρέφουν όλη αυτή την κατάσταση στα νησιά, με τον εγκλωβισμό της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θρέφει το φασισμό και την ακροδεξιά. Από πού και ως πού όλα αυτά? Ή με τον Κουρουπλή, να υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνει με τον Αμβρόσιο και να συναγελάζεται? Αυτά είναι. Και από τέτοιου είδους πράγματα, εδώ άλλοτε, το άλλοτε τρισκατάρα το Πασόκ για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει τώρα να συμπορεύεται με τον Τζουμάκα. Τι συζητάμε? Δεν υπάρχει πάτος, λέμε, σε αυτό. Δηλαδή εδώ έχει κάνει ζημιά και ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά απογοητεύτηκε, αηδίασε μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Έχει μπροστά του μια επιλογή, το ΚΚΕ, όπου μπορεί να το εμπιστευτεί, να είναι έπιστο, την επόμενη μέρα θα το βρει εκεί που το βρήκε, δεν λέει άλλα και κάνει άλλα, είναι δύναμη μάχης, συμπόρευσης, για να έχουμε συλλογικές συμβάσεις, για να έχουν οι εργάτες δικαιώματα, για να έχουν οι αυταπασχολούμενοι την επόμενη μέρα δουλειά. Είναι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που κάνει καθημερινά και το ΠΑΜΕ και στους χώρους δουλειάς. Νομίζουμε ότι από παντού μπορούν να βγουν συμπεράσματα ότι ένας δρόμος είναι σήμερα η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, που θα είναι δύναμη την επόμενη μέρα για το λαό μας, για να παλέψει, για να είναι πιο έτοιμο πόλεμος, να έχει περισσότερες ευεδρίες, να αντιπαλέψει
δείξει μια σκληρή επίθεση που είτε με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είτε με Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι τα μέτρα τα αντεργατικά θα συνεχιστούν κατά ρυπάς. Να επιστρέψουμε σε αυτό που συζητάγαμε για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σωστόν, Ευρώπη είναι ένας ευρύτερος γεωγραφικός όρος. Και να επιστρέψουμε ως εξής, κύριε Παπαδάκη. Περίπου το είπατε, το τι συμβαίνει σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν κοιτάξετε αυτό το ένα βήμα μπρος, δύο πίσω με το Brexit, τα κίτρινα γυλαίκα, το τι γίνεται στην Ιταλία, το τι γίνεται στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Ελλάδα φυσικά, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, δηλαδή χάνει την μπάλα. Όμως μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται είναι μία άνοδος εκείνων των απόψεων και αντιλήψεων που λένε δεν μας αρέσει αυτό το μοντέλο, να επιστρέψουμε στα χαρακτηριστικά ενός αμιγός έθνους κράτους, να κάνουμε κάποιες συναποφάσεις και από εκεί και πέρα ο καθής και η πάρτου, η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ένας ακραίος σοβινισμός που πολλές φορές εμφανίζεται εκτός ορίων. Όμως όλα αυτά έχουν ως βάση, με στρεβλό τρόπο αν θέλετε, του πώς αντιδρούν οι πολίτες. Το ερώτημά μου είναι, είναι απλά μια ταμπέλα, κάποιοι είναι νεοφασίστες, ακροφασίστες, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό που γίνεται, είναι μια άλλου τύπου ακραία συντηρητική πολιτική, ή είναι ακριβώς η ανάγκη των λαών να βρουν μια διέξοδο, έστω και στρεβλή, όταν για παράδειγμα χώροι όπως είναι το κομμουνιστικό κίνημα δεν έχει μια εναλλακτική πρόταση. Κοιτάξτε, βάλατε αρκετά. Η ουσία είναι όμως ότι στο επίπεδο της οικονομίας αυτή την περίοδο δεν υπάρχει ανάκαμψη που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο, οι όμιλοι είναι ασθενικοί. Αυτό εντείνουν τους ανταγωνισμούς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη πίτα. Υπάρχουν μια σειρά αστικές τάξεις χωρών οι οποίες δεν κερδίζουν αυτά που υπολογίζαν, όπως η αστική τάξη Βρετανίας που υπολογίζει ότι με άλλες συμμαχίες και όχι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κερδίσει περισσότερα, εξού και το Brexit. Και ταυτόχρονα υπάρχουν μια σειρά ανταγωνισμοί, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, και θέλει κάθε αστική τάξη μεγαλύτερο μερίδιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την πίτα. Σε πολιτικό επίπεδο αυτή η θέληση των αστικών τάξεων για παραπάνω μερίδια εκφράζεται και πολιτικά με τέτοιου είδους δυνάμεις της λεγόμενης ακροδεξιάς, νεοφασίστες, διάφοροι τύπου Όρμπαν, Κούρτς κτλ. Οι οποίοι όμως, αν δείτε τις θέσεις τους, όλοι από τη Λεπέν, τον Όρμπαν, τον Κούρτς, τους Αυστριακούς, το FPO, όλοι δεν, κανένας δεν θέτει ζήτημα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Ούτε καν από την Ευρωζώνη πια. Δηλαδή όλοι λένε ότι θέλουμε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερες ευθύνες, δηλαδή περισσότερα μερίδια στις αποφάσεις και τα λοιπά της κάθε αστικής τάξης και στο διατάφτα, δηλαδή μια περισσότερη διακυβερνητική διαχείριση, αλλά επί της ουσίας στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε οι διαφορές ανάμεσα πολιτικά, άμα δείτε και στο προσφυγικό, που είναι και το κατεξοχήν θέμα που σηκώνουν ότι εδώ η ακροδεξιά και τα λοιπά, όλες οι αποφάσεις των συνόδων κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό πάρθηκαν ομόφωνα. Ομόφωνα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία στη συμφωνία, ομόφωνα τα hot spot που εγκλωβίζουν εδώ στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ομόφωνη είναι η απόφαση να μην υπάρχουν δευτερογενείς μετακινήσεις, δηλαδή μην φεύγει κόσμος για άλλες χώρες, ομόφωνα είναι οι απελάσεις, τα 1200 χιλιόμετρα τείχους που υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένας δρόμος ο οποίος βεβαίως έχει πάγουν πολιτικές αποχρώσεις σε αυτές τις δυνάμεις, αλλά η κατεύθυνσή τους, η χάραξή τους είναι η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ αυτά τα κόμματα είναι τόσο αντισυστημικά που αυτή τη στιγμή κυβερνούν σε μια σειρά χώρες, είναι στις κυβερνήσεις, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Αυστρία, και σαν να μην τρέχει τίποτα. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν Τραμπ
και δεν, όπως είδατε, δεν έγινε και καμιά, δεν ταράχτηκε το καπιταλιστικό σύστημα, κάθε άλλο μια χαρά λειτουργεί και προωθείται, και οι χρυσαυγίτες βγαίνουν και στηρίζουν, γιατί εμείς τους ακούμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, στηρίζουν τον Τραμπ, λένε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει καλύτερη. Τα ίδια, στην ίδια γραμμή είναι. Είναι δηλαδή αυτός ο δίθεν αντισυστημισμός ή τι σημαίνει ευροσκεπτικισμός σήμερα. Δηλαδή ότι υπάρχουν αφισβητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα όλοι έχουν, άμα δείτε, από το ίδιο ο Γιούνκερ βγαίνει και λέει θέλω καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει ο ίδιος. Ενώ το ΚΚΒ τι λέει. Εμείς λέμε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, και εδώ είναι αυτό που λέμε, η ουσιαστική εναλλακτική διαφορετική πρόταση του ΚΚΕ, ότι υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης με ισχυρό το λαό, με προετοιμασμένο το λαό να δώσει μάχη και αναμέτρηση, έτσι ώστε ο ίδιος να πάρει στα χέρια του την οικονομία και την εξουσία, γιατί το κύριο είναι αυτό. Πολλή συζήτηση γίνεται για το μέσα έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως το κύριο είναι ο λαός να έχει στα χέρια του την οικονομία, να έχει φύγει από τη μέση ο καπιταλισμός, το μονοπόλιο, οι μεγάλοι όμιλοι, αυτοί που έχουν την οικονομία με κριτήριο το κέρδος. Αν αυτό το κριτήριο του κέρδους δεν φύγει από την οικονομία, αν δεν χαραχτεί η οικονομία με βάση τις λαϊκές ανάγκες, τότε ο λαός δεν μπορεί να έχει στα χέρια του την εξουσία, δεν μπορεί να έχει τα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει και επιλογή να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποδεσμευτεί από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλη συμπεριληστική συμμαχία, και ο ίδιος να χαράξει εποφελείς συμμαχίες με τα δικά του συμφέροντα. Γιατί σήμερα δεν κάνει συμμαχία ο λαός, ξέρετε. Λέει να κάνουμε συμμαχίες. Ποιες συμμαχίες κάνει ο ένας και ποιος κάνει ο άλλος? Δεν κάνει συμμαχίες ο λαός σήμερα. Συμμαχία κάνει η αστική τάξη της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Συμμαχία κάνει η αστική τάξη της Ελλάδας με μια σειρά υπεριαλιστικούς οργανισμούς για τα δικά του συμφέροντα. Και ο λαός από αυτές τις συμμαχίες βγαίνει ζημιωμένος. Δείτε, για παράδειγμα, έχουμε αυτή την περίοδο στο Αιγαίο η χώρα μας ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο πλούσια σε αγωγούς, σε δυνατότητες εξόρυξης φυσικού αερίου και πλούτου. Λοιπόν, την ίδια ώρα πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια, γιατί είναι οι όμιλοι που εκμεταλλεύονται αυτό τον πλούτο, και βλέπουμε ότι η ευλογία της τεχνολογικής επιστημονικής έρευνας που μπορεί να αντλήσει αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές πηγαίνουν στράφη, γιατί επί της ουσίας ενισχύονται οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπετε πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, και βγαίνει ένα συμπέρασμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, γιατί για χρόνια μας λέγανε ότι είναι το απάνεμο λιμάνι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ανησυχείτε, τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχει αποδειχθεί? Ότι υπάρχει τέτοια ανασφάλεια, έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη ενός κόσμου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εδώ και μεγαλύτερη απόδειξη το γεγονός ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση 8.30 με 9 έχει δελτίο Τουρκίας. Θα έρθω σε αυτό. Πείτε μου κάτι. Είναι από μόνο του αυτό στοιχείο. Θα έρθω στα εθνικά. Ότι αυτός ο δρόμος. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνος. Έχει ενδιαφέρον να ακούμε τις απόψεις δύο στα εθνικά του ΚΚΕ. Γιατί συνήθως φροντίζει έξω από λόγους επικαιρότητας να επισημαίνει τα εθνικά ζητήματα. Θα το πω αυτό συνέχεια. Θέλω όμως να κλείσουμε. Δεν κλείνει, αλλά να κλείσουμε με τον εξής τρόπο το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο ερωτήματα. Θα σας πει ο άλλος. Εδώ ρε παιδί μου, ολόκληρο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι. Και στρατιωτικά και οικονομικά και βιομηχανικά έχει μια σχετική αυτάρκεια, και βλέπετε ότι ζορίζεται έστω σε μια επιλογή που, όπως εσείς λέτε, έκανε ένα τμήμα της άρχουσας τάξης, την οποία όμως ψήφισε επιλογή ο λαός, ζορίζεται να φύγει. Φαντάζεστε μια καθημαγμένη χώρα όπως η Ελλάδα? Κοιτάξτε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αποχώρηση μιας αστικής τάξης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα παζάρια και οι συμφωνίες που γίνονται είναι στην πλάτη του λαού. Γιατί, για παράδειγμα, η ισχυρή οικονομία, η Βρετανία κτλ., για να τη μεταφράσουμε στο βρετανικό λαό, είναι αυτή τη στιγμή ο λαός ευχαριστημένος? Γιατί η βάση της ψήφου του ενάντια στο Brexit ήταν η απόγνωση μιας πολιτικής που τον έχει τσακίσει ακριβώς, γιατί είδατε το όχι έγινε στις περιοχές που ήταν τσακισμένη η βιομηχανία, που είχαν πέσει τα μεροκάματα, που κυριαρχούν οι λεγόμενες συμβάσεις μηδενικών ορών. Αυτή είναι η Βρετανία, που έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας, δηλαδή απ' άκρης άκρης όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δείτε στη Γερμανία και στη Σουηδία τώρα, οι χώρες που υποτίθεται τις δείχαν κάποτε με το δάχτυλο, τώρα γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις για τη στέγη. Μου λέγανε στην υγεία, στη Σουηδία, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία. 70% των Σουηδών λέει ότι το νούμερο ένα πρόβλημά του είναι η υγεία. 2,5 μήνες για να κάνεις ραντεβού. Πηγαίνει το ιατρικό συμβούλιο και είναι οι γιατροί για να αποφασίσουν για την εγχείρηση και υπάρχει ο οικονομολόγος του νοσοκομείου που περικόπτει. Και αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ με την Οβάρτης και με αυτά και με τα φάρμακα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι ένα σκασμό λεφτά για φάρμακα, υγεία κτλ. Είναι ενιαία πολιτική φαρμάκου υγείας συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια λογική που λέει ότι πρέπει να τελειώνω με τη σύνταξη, να είναι ένα φιλοδόρημα και να χτίζεις από εκεί και πέρα, είτε με ιδιωτική ασφάλιση που θα την τζογάρουν οι όμιλοι μέχρι να την πάρεις και υπάρχει κίνδυνος και να τη χάσεις στο λεγόμενο ευρωπαϊκό ατομικό συνταξιδοτικό προϊόν, ή διαφορετικά θα επιλέξεις να γυρίσεις πάλι πίσω στη δουλειά, όπως κάνουν 2 εκατομμύρια Γερμανοί που από τη συνταξιδότηση επιστρέψαν στη δουλειά για να συμπληρώσουν στην άθλια σύνταξή τους. Τα λέμε αυτά γιατί απάκρις άκρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενιαία πολιτική, βεβαίως με τις ρυθμούς της, τις διαφορετικές ταχύτητες, αλλά η πορεία χειροτέρευσης είναι συνολικά, είναι ένας δρόμος λοιπόν, και λέμε εμείς απέναντι σε αυτό το ερώτημα ότι σήμερα οι λαοί πρέπει να αποφασίσουν απέναντι στα συμφέροντα του κεφαλαίου να στραφούν ενάντια σε αυτή την οικονομία συνολικά, σε αυτό το δρόμο, και να βάλουν εμπόδια στην αρχή. Να, δηλαδή σήμερα σε κάθε χώρο δουλειάς να ανοίξει συζήτηση, έχουμε συλλογική σύμβαση, πρέπει να υπάρχει συλλογική σύμβαση με κατοχυρωμένα δικαιώματα, με 751 ελάχιστο σαβάσι για περισσότερο αυξήσεις, παράγεται πλούτος, ποιος τον καρπώνεται. Δηλαδή πρέπει να ανοίξει μια επιθετική συζήτηση διεκδικήσεων και ταυτόχρονα να δυναμώνει η αμφισβήτηση συνολικά για αυτόν τον δρόμο ενάντια στον καπιταλισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο λαός αν το αποφασίσει πιστεύουμε ότι έχει και τις δυνάμεις και την πείρα να επιβάλλει το δίκιο του, ο ίδιος να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που παράγει σε μια Ελλάδα της Ευρώπης και του σοσιαλισμού. Άρα σε μια Ελλάδα και σε μια Ευρώπη του σοσιαλισμού. Απλά νομίζουμε ότι όλη αυτή η πείρα δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη, και νομίζουμε ότι σήμερα το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πιο δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι ένα αποκούμπι και για ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να συγκρουστεί σε όλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Παπαδάκη, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε μέχρι την ώρα της κάλπης. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Αναρωτιέμαι, είστε και ένας νέος άνθρωπος που παρακολουθεί από κοντά το τι γίνεται όσο γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν έχει και τον αποφασιστικό ρόλο, πρέπει να πω. Βεβαίως ψηφίζει, αλλά ξέρετε ότι εδώ παρεμβάλλονται και άτυπα όργανα που είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Βλέπε Eurogroup. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αισθάνεστε ότι μεταβάλλεται συνολικά σε μια προοπτική όλο αυτό που γνωρίζαμε ως μοντέλο και κόσμο εργασίας? Τι εννοώ? Έχει μπει υψηλή τεχνολογία. Έχει μπει η ρομποτική που αντικαθιστά θέσεις εργασίας. Κυρίως όμως, έχω την εντύπωση, εγώ το ρωτώ σε όλους τους υποψηφίους ευρωβουλευτές, ότι αυτό που υποδεικνύαμε ως το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υποανάπτυξη ή ανεπτυγμένων πια τρίτων χωρών, το dumping δηλαδή, αντί να το απαντήσεις με ένα προωθητικό τρόπο, το μετέφερες στην Ευρώπη τελικά το dumping. Αυτό κάνεις. Δηλαδή, για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στους Κινέζους, ισοπεδώνεις για παράδειγμα τους μισθούς, ισοπεδώνεις τα μοντέλα εργασίας. Αυτό από τη μια. Απ' την άλλη όμως και η έκρηξη τεχνολογίας δείχνει σιγά σιγά το μοντέλο, το χαρακτηριστικό του εργαζόμενου να μην το έχει ανάγκη. Πώς τα προσλαμβάνετε αυτά εσείς? Η οικονομία της αγοράς και του ανταγωνισμού προϋποθέτει ότι θα είσαι πιο φτηνός από τον ανταγωνιστή σου, που σημαίνει πρώτα απ' όλα το κεφάλαιο θέλει να έχει πάνθινο εργαζόμενο για να μπορεί να ανταγωνιστεί Κίνα, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ο λόγος που συμπιέζονται οι μισθοί, οι συντάξεις. Άρα το dumping το έφερε στην Ευρώπη, αυτό μου λέτε ουσιαστικά? Είναι αυτό το σύστημα, ξέρετε, και ο ανταγωνισμός και η οικονομία της αγοράς που διαμορφώνει όρους πολύ, πολύ φθηνής εργασίας. Και αν θα το θέλετε, έχουν κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, ότι δεν είναι
μερικές περικοπές συντάξεων γιατί δεν τους έβγαιναν τα νούμερα. Έχουν σχέδιο, θέλουν να προωθήσουν αυτή τη σύνταξη φιλοδόρημα και να συμπληρώνεις με τα υπόλοιπα για να βγεις. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός του κεφάλαιου και ταυτόχρονα τα χρήματα αυτά να τζογάρονται στους ομίλους και να υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία. Ταυτόχρονα βλέπουμε ο σχεδιασμός, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει γύρανση του. Και η γύρανση έχει συγκεκριμένες αιτίες, βεβαίως. Τώρα ότι σήμερα η ελληνική οικογένεια έχει δύο παιδιά και θεωρείται πολύτεκνη, είναι μια πραγματικότητα που έφερε αυτή η αντιεργατική πολιτική που ακολούθησαν όλοι τους, και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι. Διαμορφώνεται λοιπόν η πρόβλεψη εξής. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τις επόμενες δεκαετίες, προκειμένου να καλύψω, να ρεφάρω τις απώλειες που έχω από τη γύρανση του πληθυσμού στην παραγωγή, θα έχω από τρεις πηγές: ρομποτική τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστες και επιστροφή στην εργασία συνταξιοδοτημένων, προκειμένου να μπορέσω να έχω με μερική απασχόληση, λέει, επιτελικά. Δεν χρειάζομαι πολλές ώρες, 3-4, ένα έμπειρο εργατικό δυναμικό μπορεί να ανταποκριθεί. Και γιατί και μάλιστα και είναι τόσο κοινική και προκλητική που λένε ότι επειδή θα δουλεύεις μέχρι τα 74-75, γιατί τόσο ανεβαίνουν και στη Σουηδία και στη Δανία τώρα, μα δείτε τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης, τραβάνε προς τα πάνω. Λοιπόν, και λένε ότι θα δουλεύεις, θα συνεχίσεις και θα είσαι και σφριγγυλός και θα κοστίζεις και λιγότερο στο σύστημα υγείας. Αυτό λέγεται ασημένια οικονομία. Άμα δείτε μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ολόκληρο σχεδιασμό. Εμείς τα έχουμε μελετήσει καλά. Ξέρουμε που πάει ο αντίπαλος. Έχει σχέδιο και δεν δουλεύει νύχτα μέρα. Απευθυνόμαστε όμως στους εργαζόμενους που μας ακούνε, σε αυτόν τον κόσμο που λέει ότι δεν θα πάρω σύνταξη, να σπάσει μυρολατρεία, να σκεφτούν ότι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο που έχει επιτελεία, που δουλεύει νύχτα μέρα, εδώ στην. Για τα ζητήματα από την υγεία μέχρι τις πλημμύρες. Εδώ συζητάμε για τις πλημμύρες. Ναι, θέλατε να πείτε κάτι γι' αυτό? Θέλαμε να πω. Γιατί εδώ υπάρχει μια ολόκληρη κατάσταση. Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 για την αντιπλημμυρική προστασία, τη λεγόμενη. Και τι λέει αυτή η οδηγία? Λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει υπερβολικό κόστος στα αντιπλημμυρικά έργα. Γι' αυτό τι κάνουν? Χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, υψηλής επικινδυνότητας και χαμηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σε αντιπλημμυρικά έργα του ανώτερου και του κατώτερου θεού. Και ποια αντιπλημμυρικά έργα δεν προτάσσονται? Είναι αυτά που έχουν που δεν έχουν υψηλή οικονομική δραστηριότητα, σε περιοχές χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας και σε περιοχές αραιοκατοικημένες. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε, στις περιοχές που πληγήκαν εδώ στην Κρήτη, τι περιοχές ήταν? Ήταν αραιοκατοικημένες και χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας. Απαντάει και μόνη της η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει σε απαντάνε τόσο κοινικά, το έχουμε βγάλει στο ριζοσπάστη και το, ναι, λέμε. Βεβαίως, οι περιοχές που επλήγησαν είναι αυτό που περιγράφεται, αλλά μετά το πρόβλημα πήγε παντού. Το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως, ναι, ναι. Μα δεν έχει αυτά τα πράγματα, είναι το ότι κάνουμε. Ναι, δεν λες το νερό στα μάτα. Ότι χωρίζουν προκλητικά αυτή την κατάσταση και έχουν διαμορφώσει αυτό το έδαφος τώρα. Άρα λέτε ότι ούτως ή άλλως οι οδηγίες στοχοθετούν τι καλύπτεται? Πηγαίνετε στην οδηγία του 2007, βάλτε στο Google οδηγία αντιπλημμυρικά και λέει ότι υπάρχουν και περιοχές οι οποίες στερούνται σημασίας για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Το λένε τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται, υπάρχει ένας δρόμος που χαράσεται και στα αντιπλημμυρικά. Και αυτό το βλέπουμε και με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο για τις αποζημιώσεις. Εμείς κάναμε ολόκληρο αγώνα για να έρθουν τα δυσθεώρητα όρια που έχουν βάλει, προκειμένου να αποζημιωθούν όχι οι οικογένειες. Οι πληγέντες, λέει, δεν αποζημιώνονται, δεν αποζημιώνονται οι ιδιώτες, αποζημιώνονται μόνο υποδομές που πάλι θα πάνε τα χρήματα στους κατασκευαστικούς ομίλους. Αλλά βάζουμε και το εξής. Έγινε η ιστορία με το μάνδρα, με την πλημμύρα, έγινε το μάτι, λοιπόν, και κάναμε ερώτηση μέσα και στην Ολομέλεια και πριν, και κάναμε ερώτηση στην Επίτροπο Κρέτσου, και η απάντηση για το μάτι και τη μάνδρα, πόσο μάλλον εδώ για τις πλημμύρες, ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι επιλέξιμα, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και κανονισμοί, τόσο κινησμός υπάρχει. Αν λοιπόν σε αυτά αποδεικνύονται ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδοτεί, γιατί δεν είναι επιλέξιμα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα αντιπλημμυρικά γιατί δεν επιλέγονται ως έργα? Γιατί βεβαίως κάποιος ομίλος μπορεί να πάρει κάποια χρήματα για να το κατασκευάσει, αλλά λέει δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή μετά το τέλος των έργων δεν υπάρχει εισιτήριο για να κόβεις, δεν υπάρχει πελάτης να περνάει, δεν υπάρχουν διόδια. Δηλαδή δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα μετά το πέρας των αντιπλημμυρικών έργων. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό από τα 311 έργα της περιφέρειας Αττικής, για παράδειγμα, τα 30 είναι αντιπλημμυρικά. Να γιατί λοιπόν διαμορφώνεται ένας δρόμος που λέει ότι οι λαϊκές ανάγκες είναι τελείως σε αντίθετη γραμμή με τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων. Γι' αυτό λέμε σήμερα ένας κόσμος ο οποίος δέχεται είναι θύμα των πλημμυρών, με πληγέντες, με ζημιές, και αυτά έγιναν όχι μόνο στην Κρήτη, χωρίς αποζημίωση έμεινα και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στη Λακωνία. Και εδώ τρόμαξε η Μυτιλίνη από τα 54 εκατομμύρια ευρώ που ήταν οι ζημιές και αποζημίωσανε 2. Τι συζητάμε τώρα? Άρα λοιπόν να μιλάμε για μέρες με στοιχεία, με τεκμηρίωση, για να λέμε ότι αυτός ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου ότι δεν φτιάχνεται, δεν είναι μια οικονομία που δουλεύει για να κερδίζουν οι λίγοι και ο λαός να ζει μέσα στη φτώχεια, στην ανασφάλεια, στα αδιέξοδα. Και αυτόν τον δρόμο πρέπει να αμφισβητήσουν συνολικά οι εργαζόμενοι με ισχυρό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες, γιατί την επόμενη μέρα χρειάζεται ο λαός μας να είναι εξοπλισμένος με δυνάμεις, να μην τους έχει όλους απέναντι και να έχει περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, περιφερειάρχες. Και να σας πω και κάτι, αυτά που λέμε δεν είναι απλά μόνο ένας αγώνας. Οι κατευθύνσεις, αυτά που λέμε σαν ΚΚΕ, έχουν δοκιμαστεί και εκεί που έχουμε δημάρχους, όπως στην Πάτρα, σε μεγάλο δείγμα δηλαδή θέλω να πω, όπου δήμαρχος είναι κομμουνιστής, και εκεί όχι ότι έχουμε πάρει καμιά εξουσία, αντιπολίτευση είναι και ο δήμαρχος εκεί, δηλαδή με την έννοια ότι συγκρούεται με μια ολόκληρη πολιτική, αλλά λέει για παράδειγμα ότι στο Δήμο εγώ θα φτιάξω πάρκο, και αυτό το πάρκο θα το φτιάξουν οι υπηρεσίες του Δήμου με την ελάχιστη, χωρίς εργολάβους, χωρίς αυτεπιστασία. Έχεις υπηρεσίες του Δήμου. Και την ίδια ώρα κάποιοι εργολάβοι μείναν στην απέξω βεβαίως, γιατί έβαλε στην υπηρεσία του Δήμου να κάνει τη μελέτη για παράδειγμα και δεν τους χρειάστηκες και δεν πήραν 150.000 ευρώ που συνηθίζαν να παίρνουν, και τον πήγανε στα δικαστήρια τον Πελετίδη, γιατί έφτιαξε πάρκο με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι λοιπόν ένας διαφορετικός δρόμος, και αυτό ισχύει για όλα, και στην αντίληψή μας για το δημόσιο και στην αντίληψή μας. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να κάνω αναγκαστική διακοπή. Βεβαίως. Και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος, γιατί θέλω λίγο να μας μιλήσετε και για τα εθνικά. Στο στούντιο είμαστε με τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα με το πακέτο των εθνικών. Θυμίζω ότι την εποχή που ξέσπασε η ιστορία των μνημονίων, από αυτή εδώ τη συχνότητα είχαμε μια συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, και εκεί που συζητάγαμε για τα μνημόνια, κάποια στιγμή μας κάει ότι καλά όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι ποτέ να μην αφήνεται σε δεύτερο φόντο το λεγόμενο πακέτο των εθνικών θεμάτων, γιατί πολύ φοβάμαι από την ανάλυση που κάνουμε ότι έρχονται πολύ πιο δύσκολες μέρες. Τότε πολλοί είπαν ότι είναι, θα το πω λαϊκά, στο ξεκούδουνο. Μετά ήρθαν γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο. Όπως είπατε εσείς σωστά, έχουμε φτάσει να είναι καθημερινό δελτίο οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις. Πείτε μου ευθύς εξ αρχής, στη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω από εκεί, πήρατε τη θέση που πήρατε για να την πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει πολλοίς κόσμος, ή γιατί έχετε μια συγκεκριμένη άποψη και ανάλυση ότι αυτή η συμφωνία όντως δεν είναι καλή συμφωνία? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ ασχολείται με αυτά τα θέματα πολύ σοβαρά, μελετάει, παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, έγκαιρα έχει σημαδέψει την
στόχευση για την δραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι τοποθετήσεις που κάνουμε πάντοτε έχουν κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα και όχι μια φτηνή αντιπολίτευση. Και η τοποθέτησή μας πάντοτε είναι τεκμηριωμένη. Και για την Συμφωνία των Πρεσπών έγκαιρα είπαμε ότι δεν τους πήρε ο πόνος μετά από τόσες δεκαετίες να ξανανοίξουν το θέμα, ότι εδώ υπήρχε ζήτημα ανοιχτό που θέλαν ακριβώς να διευθετήσουν, όχι να λύσουν, να διευθετήσουν, να διαμορφώσουν δηλαδή ένα έδαφος έτσι ώστε να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να εγκαθιδρυθεί για τα καλά στα Βαλκάνια, σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα που υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός. Και στα πλαίσια αυτά φτιάχτηκε μια συμφωνία η οποία είναι διάτρητη από αλυτρωτισμούς και δυνατότητα να έχει στοιχεία τέτοια αλυτρωτισμών που να τροφοδοτούν τον εθνικισμό εκατέρωθεν, και αυτό το βλέπουμε και με το κατά την εκτίμησή μας ανιστόρητο περί Μακεδονίας που είναι μία και ελληνική, δηλαδή επί της ουσίας να διαμορφώνεις έδαφος, να ζητάς άλλα ξένα εδάφη ξένων χωρών και να πρημοδοτεί το εθνικισμός. Και ταυτόχρονα από τις μιας εθνικισμός και από την γείτονα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι είναι συνολικότερες εξελίξεις, όχι μόνο για τις Πρέσπες, είναι η λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία, είναι οι αλλαγές συνόρων Κόσοβο-Αλβανία αυτή την περίοδο και η αντιπαράθεση με τη Σερβία, είναι όλο το παζλ στην ευρύτερη περιοχή, είναι η επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας με τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα και ένα σχεδιασμό ολόκληρο που θέλει να πάρει μερίδιο. Καθαρά πράγματα ο σχεδιασμός των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή που δεν υπήρξε. Η λεγόμενη κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά είναι η κυβέρνηση η οποία κυριολεκτικά τα έδωσε όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή το τερμάτισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ήταν σε υψηλό επίπεδο και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε ένα, πάτησε πάνω σε αυτούς και επί της ουσίας τώρα βάσεις στη Σούδα, στο αεροδρόμιο του Καστελίου έχει και στρατιωτικό χαρακτήρα, διαμορφώνεται έδαφος και στις βάσεις μέχρι πυρηνικά στον Άραξο, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Αλεξανδρούπολη, Σάμος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοχή της Ελλάδας που να μην διαμορφώνεται έδαφος για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Γιατί το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, επικίνδυνο? Ναι. Θα σας πει κάποιος, δεν έχεις ένα τυχαίο γείτονα, είναι ισχυρός περιφερειακός παίκτης, όχι μόνο στα οπλικά συστήματα έχει αναπτύξει η δικιά του βιομηχανία, αλλά βλέπετε τι, δεν του κάνει τα κατήρια ο Τραμπ, το λέω σχηματικά, υπάρχει και ο Πούτιν με τους S-400. Όλα αυτά όμως με κάποιο τρόπο, και από μόνος δεν δίνασε για αντικειμενικούς λόγους, πρέπει να τα αντιπαρέλθεις. Είναι κακό να προσπαθήσεις όχι να γίνεις μπροσταροκριός, αλλά στις αντιθέσεις απάνω να κερδίσεις προς όφελό σου μερικά πράγματα. Έχω ακούσει που λέγεται ότι ναι, όντως δίνουμε τη βάση της Ρούδας περισσότερα και επεκτάσεις. Τουλάχιστον ας πάρουμε κάτι πιστικό, λένε κάποιοι. Εσείς τι λέτε? Το να πάρουμε, η συζήτηση περί να πάρουμε, είναι ποιος παίρνει. Γιατί η συζήτηση, όπως σας είπα και πριν, οι συμμαχίες δεν είναι οι συμμαχίες του λαού, ότι θα πάρει ο λαός ή θα αισθανθεί ασφάλεια ο λαός. Είναι συμμαχίες της αστικής τάξης για συμφέροντα ελληνικών ομίλων στην περιοχή για να πάρουν μερίδιο στην πίτα. Αλλά ο λαός δεν έχει λαβάνει από αυτή την ιστορία. Για παράδειγμα, υπάρχει πλούσια πείρα από το ρόλο των ΗΠΑ. Δείτε, αυτή την περίοδο υπάρχει ένας υπόκοφος, ένας υπόγειος πανηγυρισμός ότι εδώ υπάρχει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για την Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι αντίστοιχα νομοσχέδια έχει κάνει το Κογκρέσο και για τη Λιβύη, για το Ιράκ, για τη Συρία. Και τέτοιου είδους ενδιαφέροντα των ΗΠΑ σε τέτοιες περιοχές δεν συνοδεύτηκαν από ευημερία για τους λαούς. Ίσα ίσα αματοκυλίσματα και μεγάλους κινδύνους και βομβαρδισμούς είχαμε. Γιατί άμα βάλεις, γιατί η συζήτηση είναι ότι θα μας προστατέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως εδώ βάζουμε να μας προστατεύσει ποιος.
Εμείς λέμε ότι κριτήριό μας είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα, η ΑΟΣ, τα σύνορα, ο αέριος χώρος κτλ. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι πρώτες που μπουκάρουν και τα παραβιάζουν, πρώτες που βομβαρδίζουν, είναι το ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα σε συμμάχους και θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο το Αιγαίο, και για να τα πάμε καθαρά, η στόχευση όλων αυτών είναι η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Δηλαδή να βρεθεί μια φόρμουλα και στο Αιγαίο και στην Κύπρο να υπάρξει συνεκμετάλλευση και να υπάρξουν αντίστοιχες διευθετήσεις, και αυτό είναι εδώ τώρα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης λεγόμενης που διαμορφώνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εδώ είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, που η στόχευση είναι να διαμορφωθεί διχοτομικό σχέδιο υπό νατοϊκή ομπρέλα και να εμφανιστεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίθεν εγγυητές. Εμείς λέμε όσες φορές είχαμε, γιατί αντίστοιχη είναι η λογική, η συμφωνία των Πρεσπών να γίνει μοντέλο για την περιοχή και του Κυπριακού και του Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση εμείς λέμε ότι όποτε έμπλεξαν ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικάνοι, έμπλεξαν με βάση την εξυπηρέτηση των δικών τους ομίλων στην περιοχή για τα δικά τους συμφέροντα, όχι με κριτήριο σύνορα και αρχικά δικαιώματα των λαών, και ταυτόχρονα αυτοί οι ανταγωνισμοί εντείνονται στην περιοχή να ψηλιάσει τους λαούς μας το γεγονός ότι κάθε γεωτρύπανο έχει και πολεμικό πλοίο από δίπλα του για να στηρίζει τη δραστηριότητά του. Και εδώ τα λέμε γιατί πλέον βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι καμία ασφάλεια δεν παρέχει το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι ανταγωνισμοί οξύνονται και αυτά που δεν λύνονται στα τραπέζια των συνομιλιών θα λυθούν με τη δύναμη των όπλων. Και σε αυτή τη βάση, επειδή η καθένας έχει ένα βάρος και μετράει, και το γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας δεν περιορίζεται, ξέρετε, στους S-300, γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι είναι οι S-400, τα έχουν σπάσει. Το παζάρι που γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει και τη Συρία, περιλαμβάνει και το προφανώς, κουρδικό. Προφανώς, η ατζέντα είναι μεγαλύτερη. Είναι τεράστια και είναι πολύ μεγάλα τα γεωπολιτικά συμφέροντα, και ακριβώς στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ περισσότερες οι παράμετροι. Γι' αυτό σε εισαγωγικά αφελείς πανηγυρισμοί, οι οποίοι καλλιεργούν αυταπάτες, τον εφησυχασμό και τη λογική ότι δεν τρέχει κάστανο και ότι συνομιλούμε και όλα αυτά, νομίζουμε ότι επιχειρούν και στοχεύουν και θέλουν να αποκοιμήσουν το λαό και να μην δει την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται, και νομίζουμε ότι τα αιτήματα που πρέπει να έχει ο λαός αυτή την περίοδο είναι καμία αλλαγή συνόρων, καμία αλλαγή διεθνών συνθήκων που τα κατοχυρώνουν, πάλι και προετοιμασία του λαού ενάντια στα υπερελιστικά σχέδια για να φύγουν όλες οι βάσεις, οι ξένες βάσεις από την Ελλάδα και από τη Σούδα και από το Καστέλι που διαμορφώνουν και από τις υπόλοιπες περιοχές, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πηγή διαρκών κινδύνων και ο λαός μας δεν πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο αυτών των ανταγωνισμών και των αυξηνόμενων εθνικισμών, που είναι και προκλητικό να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπερασπίζεται την ειρήνη μέσα από αυτή την ιστορία, που ο ΠΑΙΕΤ έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και λέει τη χώρα μας μεντεσέ των αμερικάνικων σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζουμε ότι και αυτά είναι ένα κριτήριο ψήφου, ότι η χώρα μας δεν θα γίνει προκεχωρημένο φυλάκιο των υπερελιστικών σχεδίων, ότι ο λαός μας πρέπει να έχει διακριτή πορεία από τα σχέδια της αστικής τάξης σε κάθε, και της ελληνικής αστικής τάξης και τους ανταγωνισμούς της, ότι έχει άλλα συμφέροντα, και ότι ο πλούτος που παράγει εδώ, όλη αυτή η αγωγή, το φυσικό αέριο, πρέπει να είναι δικιά του περιουσία για να είναι φθηνή ενέργεια, για να μπορεί να ζεσταίνεται το χειμώνα, να έχει κλίμα το καλοκαίρι, για να μπορεί να απολαύσει όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα για το δικό του όφελος και όχι για τα κέρδη των ομίλων. Φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω, είμαι ένας πολίτης στην Κρήτη, το νοτιότερο τμήμα αυτού που αποκαλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, και σας συναντώ και θέλω να μου πείτε επιγραμματικά γιατί με καλείτε να επιλέξω το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Γιατί την επόμενη μέρα, όταν θα φύγουν τα προεκλογικά χαμόγελα,
θα γίνει και ευθεία αντεργατική επίθεση και ο λαός πρέπει να μετρήσει τι εργαλεία έχει στα χέρια του, τι εφεδρίες και τι δυνάμεις να παλέψει μια πολύ σκληρή και αδίσταχτη πολιτική που θα συνεχιστεί με όποιον κυβερνητικό εταίρο, με όποιο κυβερνητικό σχήμα διαμορφώσουν κόμματα που μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί έχει μάθει να διαλέγει από κυβερνήσεις και κυβερνητικούς εταίρους που τον κάψαν σε κάθε περίπτωση. Σήμερα πρέπει να επιλέξει τι αντιπολίτευση θα έχει, αν θα έχει στηρίγματα, δυνάμεις, αν θα έχει ισχυρά σωματεία, αν οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι στήριγμα και πολλαπλασιαστές της δικής του πάλης ή θα τους έχει απέναντι. Αν, για παράδειγμα, θα δώσει ένα μήνυμα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσει δυνάμεις και αισιοδοξία σε δυνάμεις που παλεύουν αντίστοιχα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σημαίνει η ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων, των διεκδικήσεων μιας επιθετικής πάλης που δεν μένει μόνο στην άμυνα, μένει και προχωράει στην αφισβήτηση συνολικά αυτού του δρόμου που μας έφερε ως εδώ, αυτού του δρόμου που μας χρεοκόπησε, και να βγει ένα συμπέρασμα ότι δεν θα πω και ευχαριστώ σε όσους σήμερα μου πετάνε προεκλογικά ένα ξεροκόμματο, σε όσους πιάνουν τώρα και λένε να δώσουμε και κάτι, ένα εφάπαξ επίδομα ή να χαμηλώσουμε μέχρι το 20 κάποιο φόρο. Ο δρόμος θα συνεχιστεί, αυτός ο δρόμος που σε βυθίζει ακόμα περισσότερο στη φτώχεια. Το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε και τα άλλα κόμματα, πια δεν μπορούμε να σου λύσουμε τα προβλήματα της ζωής σου. Επί της ουσίας θα ζεις μέσα σε αυτή την ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο λαός μας πρέπει να σκεφτεί ότι μπορεί να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο και να διεκδικήσει τη ζωή και τις σύγχρονες ανάγκες που σήμερα κατακλέβονται. Περνάει μπροστά του η επιστήμη, η τεχνολογία, όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα, να ζήσει με αξιοπρέπεια με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτή η ανάγκη καταπνίγεται, δεν μπορεί να γίνεται κατά πολύ. Έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό μας ότι μπορεί να τα βάλει με αυτό το θηρίο, με αυτή την οικονομία της αγοράς, για μια εξουσία και οικονομία που ο ίδιος θα διαφεντεύει, και να επιλέξει τη συμμαχία που ο ίδιος θα έχει εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ και τους βαστάζους του. Άρα από αυτή τη σκοπιά ισχυρό ΚΚΕ, δύναμη την επόμενη μέρα για να έχεις αγώνες που θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί, που θα ενοχλούν, που θα μπορούν να βάζουν εμπόδια, να καθυστερούν αντεργατικά μέτρα και να δυναμώνουν την αυτοπεποίθηση ενός λαού ότι μπορεί να τα βάλει μέχρι τέλους με τον αντίπαλο. Αλλά ταυτόχρονα ψήφος και δύναμη σε ένα κόσμο που αηδίασε, σε ένα κόσμο που δεν πρέπει, επειδή αηδίασε με τους ΜΕΝ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με όλη αυτή την κατάσταση, να γυρίσει πίσω στα παλιά, στο ΠΑΣΟΚ, στη χρεοκοπημένη πολιτική και τη Νέα Δημοκρατία που φύγανε κακήν κακός κάποια στιγμή. Χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά και με ισχυρό ΚΚΕ να έχει ένα στήριγμα για την επόμενη μέρα που θα του φανεί πραγματικά πολύτιμο και δεν θα το μετανιώσει, πιστέψτε με. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδάκη, για αυτή τη συνομιλία και για το ότι ήρθατε εδώ στο στούντιο του 984. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.